Εκατοντάδες συνταξιούχοι προσήλθαν στο ΙΚΑ Κατερίνης ώστε να λάβουν την απαραίτητη εντολή πληρωμής που θα επιτρέψει την καταβολή των χρημάτων τους από τα ταμεία των τραπεζών. Αγανακτισμένοι δηλώνουν πως δεν αντέχουν άλλη ταλαιπωρία. Πήγα να πληρωθώ και μου είπαν ότι δεν είναι η σύνταξή μου μέσα. Όταν τους ρώτησα γιατί, ήρθα στο ΙΚΑ και ρώτησα γιατί, μου λένε ότι πρέπει να γίνει επαλήθευση του ΑΦΜΗ και του ΑΜΚΑ. Αυτά όμως είχαν γίνει τον προηγούμενο μήνα και τον προπροηγούμενο. Τα στοιχεία μου ήταν όλα εντάξει. Αλλά όταν ήρθα εδώ όμως είδα τόσο κόσμο, ήταν γύρω στα 500 άτομα. Όλοι αυτοί ήταν όλοι λάθος, όλοι λάθος κάνανε. Δεν φτάνουν που μας πετσοκόψανε τις συντάξεις, κύρια, επικουρική, επιδόματα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, θα μας παιδεύουν ακόμη. Πόσο δηλαδή, δεν αντέχουν άλλο οι συνταξιούχοι. Δεν μπορεί να περιμένουμε εδώ σειρά. Έχουμε από το πρωί από τις 8 η ώρα, η ώρα είναι 12, 4 ώρες ο κόσμος είναι όρθιος. Περιμένουμε σειρά για αυτό το θέμα. Σήμερα άκουσα στο ραδιόφωνο ότι δεν τους φτάσανε τα λεπτά και περιμένουν γύρω στα 6 εκατομμύρια για να συμπληρώσουν τους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Μήπως επιδόσανε το ΕΚΑΣ και δεν τους φτάσανε, γι' αυτό μας παιδεύουνε. Να μας πούνε όμως πότε να ερχόμαστε να πληρωνόμαστε. Θα συνεχιστεί αυτό το κακό και τον άλλο μήνα. Δεν αντέχουμε άλλο. Στοιχεία που έχουν δηλωθεί και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία από αντίγραφο της δήλωσης που είχαμε κάνει την τελευταία, βγήκαν λανθασμένα στο κομπιούτερ εδώ, ενώ είναι κανονικά στα χαρτιά μας. Ποιος φταίει γι' αυτό, κάποιος ευθύνεται. Και όλη αυτή η ταλαιπωρία που περνάει ο κόσμος είναι κρίμα. Συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, άρρωστοι, να ταλαιπωρούνται με τις ώρες και χθες και σήμερα. Ενώ κατά καιρούς μας έχουν πει ότι να κάνουμε την απογραφή, την οποία κάναμε δυο φορές, το δείχνει έτσι, δυο φορές, τελικά χθες πήγα να πληρωθώ και δεν πληρώθηκα. Ήρθα χθες, δεν μπόρεσα, ταλαιπωρήθηκα. Πήγα και έβγαλα φωτοτυπίες και ήρθε σήμερα και πάλι δεν ξέρω αν θα τελειώσω. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή που μας ταλαιπωρούν εμάς και ενώ δεν τα μεταφέρουν, ό,τι θέλουν να μεταφέρουν δηλαδή από τότε, δεν τα μεταφέρουν ηλεκτρονικά στο κέντρο τους. Και βλέπετε, καθώς βλέπετε, είναι δύο υπάλληλοι, 11 η ώρα ανοίξανε, στις 2 θα τελειώσουν και πάλι δεν θα τελειώσουν. Ο κύριος Λοβέρδος είπε προχθές ότι δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία και εγώ ρωτάω, δεν είναι αυτή η ταλαιπωρία εδώ, τι είναι? Μέχρι τις 6 Ιουνίου οι συνταξιούχοι καλούν